Κύριε Υπουργέ, όπως αποκαλείται από τη σημερινή συζήτηση, οι μνημονιακοί νόμοι θα έρχονται και θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε φορά των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων, τα προαπαιτούμενα των αξιολογήσεων, όπως ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που συμπληρώνεται σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία, διευρύνοντας τις δραστηριότητες που απελευθερώνονται ακόμη και σε τομείς κρίσιμους, όπως τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και τα κέντρα διημέρευσης ΑΜΕΑ. Όπως είπα, και με την κατάρτιση των αβαγών σωστών, των οδηγών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων και άλλα. Δεν είναι βέβαια λίγη η πυγμή στη χώρα μας και οι ευθύνες είναι τεράστιες, διαχρονικές όλων των κυβερνήσεων του κεφαλαίου. Οργίζεστε, κύριε Υπουργέ, με την καθυστέρηση της συνεννόησης, της συνένεσης για την εξασφάλιση του 55% των ιδιοκτητών στα ενόφυτα. Και το καταργείτε διευκολύνοντας τους βιομηχάνους που αλωνίζουν και ευθύνονται για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα στην περιοχή. Τι κάνετε, δημιουργείτε ένα κλειστό πάρκο, εκτοπίζοντας τους μικροϊδιοκτήτες της γης. Απ' την άλλη όμως, είστε αναφανδόν υπέρ της αύξησης του αριθμού των μελών μιας συνεκαλυστής οργάνωσης που θα αποφασίζει για απεργία, που λέτε 50-1, ηλεκτρονική ψηφοφορία και ούτω καθεξής, που εκεί θα παρεμβαίνει η εργοδοσία, όπως βέβαια και κάθε άλλος μηχανισμός. Εδώ επιδιώκετε τις δυσκολίες. Αναρωτιέστε, μα είναι δυνατόν κανείς να διαφωνεί με την απλούστευση της λειτουργίας μιας επιχείρησης? Απ' την άλλη, στηρίζετε τους απαγορευτικούς όρους και την είδηση λειτουργία των οργανώσεων των εργαζομένων των σωματείων τους. Απ' τη μία σταματάτε κάθε έλεγχο, καταργείτε πρόστιμα στις επιχειρήσεις και απ' την άλλη ποινικοποιείτε κάθε αγωνιστική δραστηριότητα των συνδικάτων, εκβιάζεται με υπέρογκα πρόστιμα, όπως διαρρέεται υπέρ των εργοδοτών για συμμετοχή σε παράνομα απεργία, που το 95% βέβαια βγαίνουν παράνομες με το νομοθετικό πλαίσιο που δικάζουν τα δικαστήρια. Δεν σας αρκεί η διευκόλυνση μαζί με τα κίνητρα, τις φοροαπαλλαγές, τις χρηματοδοτήσεις, αλλά τη συνοδεύεται τις απαιτήσεις των εργοδοτών με την κατάργηση εμβληματικών κατακτήσεων, όπως το 8ωρο, το σταθερό ημερήσιο χρόνο. Γυρίζετε πίσω πολλά χρόνια τους νέους και τις νέες, ιδιαίτερα τα παιδιά μας. Οι νέοι και οι νέες με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, τις πενιχρές αμοιβές, καλούνται να αποδεχτούν τη χειροτέρευση της ζωής τους σε σχέση με τους γονείς τους και τους παππούδες τους. Αυτή η επίθεση, αυτά τα ανταργατικά λαϊκά εκτρώματα, απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων πρέπει να βρουν απέναντι το σύνολο των εργαζομένων όλης της εργατικής και λαϊκής οικογένειας. Γιατί η οικογενειακή και η κοινωνική ζωή χειροτερεύει. Θα γίνει χειρότερη από την ήδη άσχημη κατάσταση που ζει κάθε λαϊκή οικογένεια. Γι' αυτό ο γιορτασμός της Πρωτομαγιάς που αποφασίστηκε από τα συνδικάτα και τις 6 Μαΐου, η κυβέρνηση βέβαια σε συνεννόηση με την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, τη μετέφερε για τις 4, ώστε να συνεχιστούν οι αργίες του Πάσχα. Εκεί χρειάζεται να δώσει μαζική καθολική απάντηση ο λαός, η εργατική τάξη, ο επιχειρηματικός ομίλους και την κυβέρνηση, να δώσει απάντηση στον Υπουργό των Ειδικών Αποστολών που έδωσε εξετάσεις με τη ΔΕΗ, τη ΛΑΡΚΟ, παλιότερα την Ολυμπιακή και τώρα με την νομοθέτηση των 10 ώρων δουλειάς που θα τον γράψει η ιστορία με μαύρα γράμματα, όπως και όποιον ψηφίσει τις 10 ώρες δουλειάς. Ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του για τα εργασιακά, το εργασιακό νομοσχέδιο έκτρωμα μεταξύ των άλλων που προκαλούν οργή, υπό ότι υλοποιεί διαχρονικό αίτημα του ΚΚΕ της αριστεράς με την επέκταση της παλικής αποζημίωσης και στους εργατοτεχνίτες. Ενώ η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά κατάργησαν τις αποζημιώσεις, αφού τη δοκιμαστική περίοδο του εργαζόμενου από 2 μήνες την έκαναν 1 χρόνο και μετά βέβαια απολύονται για να μην έχουν κόστος στο μέλλον για καταβολή αποζημιώσεων και προσλαμβάνουν άλλους τους ίδιους με κενό διάστημα. Για την τροπολογία 841 το 57 ψηφίζουμε κατά. Το άρθρο 2 δεν είναι μόνο ότι ορίζει εκ νέου το πλαίσιο αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων και των Ινστιτούτων τους, περιγράφοντας επί της ουσίας πως η διαδικασία θα αξιοποιηθεί για την προώθηση της περαιτέρω προσαρμογής του στρατηγικού του κεφαλαίου για την υπηρέτηση των αναγκών της ανταγωνιστικότητας και της εξουσίας τους, αλλά και ότι αναφέρει ρητά τη διαδικασία ως προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότησή τους. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Για τις τροπολογίες, οι οποίες ήρθαν μέχρι το πρωί, ερχόταν μέχρι τώρα δηλαδή. Για την τροπολογία 842-58,
Είμαστε αντίθετοι στο άρθρο 1, γιατί διαιωνίζει το καθεστώς ασυδοσίας, όπως λειτουργούν σήμερα οι μεταποιητικές δραστηριότητες, αλλά και λόγω αλλαγής χρήσεων, αν απομακρυνθούν. Το κριτήριο θα είναι πάλι η κερδοφορία με ένταση εκμετάλλευσης και όχι η τήρηση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας. Στο άρθρο 5 για τις προδιαγραφές στη λειτουργία των escape rooms, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική η γνωμάτευση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων και όχι να ξεπερνιέται η υποχρέωση αυτή με γνωμάτευση μετά τις 30 ημέρες. Αφορούν παιδιά, ανήλικους και δεν νομίζω ότι πρέπει αυτή η ρύθμιση να συνεχίσει. Στο άρθρο 8 προβλέπεται η εξαγγελθής ενίσχυση από το ΕΣΠΑ σε επαγγελματίες της εστίασης. Ως αφορολόγητη ακατάσχετη ανεχώρητη. Συμφωνούμε. Θέλουμε όμως να σημειώσουμε ότι η κυβέρνηση ευθύνεται για τα ανυπαρκή μέτρα που πήρε για την κατάσταση που έχουν οδηγηθεί οι επαγγελματίες εστίασης με το πολύμινο lockdown. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτάκι. Θα ψηφίσουμε παρόν στην τροπολογία συνολικά, γιατί δεν θέλουμε να στερηθούν και αυτή τη ρύθμιση. Την 849 του 59 ψηφίζουμε παρόν. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι το ΑΜΚΑ δεν θα πρέπει να αφορά μόνο εμβολιασμούς και self-test, γιατί συνολικά η υγεία του λαού μας πρέπει να προστατεύεται για όλο τον πληθυσμό. Ψηφίζουμε κατά στην τροπολογία 847 του 61, γιατί ενισχύει παραπέρα τις μεταφορικές εταιρείες, αεροπορικές, εφοπλιστικές κτλ. Και το άρθρο 4, αν ήταν ξεχωριστά, θα μπορούσαμε να το ψηφίσουμε. Επίσης, ψηφίζουμε κατά στην 849. Με ειδικό 63, έχει ρυθμίσεις που είναι σε βάρος των δασών και υπέρ της ενίσχυσης και συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα δάση. Ωραία, κύριε συνάδελφε. Και τον 848 τελειώνω. Το 62 ψηφίζουμε κατά, γιατί η ίδια τροπολογία εξειδικεύει έναν αντιεπιστημονικό διαχωρισμό του πεδίου της ασφάλειας των τροφίμων από αυτό της προστασίας της δημόσιας υγείας και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο συνολικά για τους εργαζόμενους και την ασφάλειά τους.